Ελληνίδες Έλληνες, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Υπάρχει πλέον νόμος του κράτους, ο οποίος με μία μικρή παράγραφο αλλάζει κάτι που ίσχυε πριν από αυτόν τον νόμο. Και τι λέει? Ότι αντικείμενα, κινητά ή ακίνητα, μνημεία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δανειστεί στο εξωτερικό για 25 συν 25 χρόνια. Συνέπεια αυτού θα είναι 2-3 γενιές Ελλήνων να μην μπορούν να δουν την κληρονομιά τους, αυτά που τους άφησαν οι προγονείς τους. Και για να τα δουν θα πρέπει να τρέχουν στα μουσεία και οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη Γη για να τα χαρούν. Αντί να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε να έρθουν εδώ οι τουρίστες, να τα δουν εδώ, να τα χαρούν, ούτως ώστε και ο τουρισμός να αυξηθεί, αλλά και τα έσοδα του ελληνικού κράτους, τα πολυπόθητα έσοδα, ή να φτιάξουμε αντίγραφα αυτών, ωραία, πιστά, από Έλληνες καλλιτέχνες, και να στέλνουμε στο εξωτερικό τα αντίγραφα αυτά για μάρτυρες του πολιτισμού μας και για κράχτες του τουρισμού μας. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν από πίσω τους μια πονηράδα, η οποία με πρώτη ανάγνωση δεν διαφαίνεται. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά θέλω να σας πω πως αυτά για τα οποία κάποιοι άλλοι προγονείς μας πολέμησαν, δι' αυτά επολεμήσανε, εμείς σήμερα θλιβεροί απόγονοι, άκαπνοι και του φεκαλεύριδες, τα σκορπάμε και τα ξεπουλάμε σαν μπόρνες στα δημοπρατήρια, στα μουσεία και στις ιδιωτικές συλλογές του κόσμου. Όχι, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά ευρήματα, ο ελληνικός πολιτισμός, στην διαχρονία του, από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα έργα τέχνης των προγόνων μας είναι κοινό κτήμα. Είναι μια περιουσία που την έχουμε όλοι εξ αδιαιρέτου. Δεν μπορεί κάποιος να αποφασίζει γι' αυτά ερήμην μας. Όποιος κι αν είναι αυτός, όσο ψηλά κι αν είναι αυτός. Οι κινήσεις μας θα είναι άμεσες και δεν μπορούν βέβαια να προδοθούν από ένα μικρό βίντεο. Αλλά εάν θέλετε να είστε μαζί μας, γράψτε μας το όνομά σας και το mail σας στο Αρχείο Πολιτισμού και εμείς θα σας προσθέσουμε σε έναν κατάλογο διαφωνούντων με αυτόν τον νόμο, τον κατάλογο αυτόν μαζί με κείμενο σχετικό που συντάσσουν αυτή τη στιγμή έγκριτη νομική, θα πάει παραπέρα και θα ενημερώνεστε για τις κινήσεις μας. Αυτά προς το παρόν. Να έχετε μια καλή χρονιά και να ξέρετε πως χιλιάδες λαοί πέρασαν από αυτό το στερέωμα και επειδή για αυτούς δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε ένα εύρημα, δεν μπορούμε σήμερα ούτε να τους αναγνωρίσουμε ούτε να τους βρούμε. Θέλετε και ο Έλλην και ο ελληνικός πολιτισμός και η Ελλάδα να μπει σε αυτόν τον κατάλογο? Εγώ ρητός λέω όχι και θα παλέψω με κάθε μου μικρή δύναμη για να μην συμβεί αυτό. Βλέπετε, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως ούτε μια σελίδα δεν έχουν αφιερώσει, ούτε ένα μονόστιλο, ούτε ένα λεπτό στις ειδήσεις για αυτό που τώρα σας λέω. Αυτό και μόνο πρέπει να σας βάζει σε υποψίες. Το σύστημα πιστεύει ότι είναι ανίκητο. Εμείς πιστεύουμε ότι το σύστημα είναι τρωτό και ότι ένας νόμος, εάν πιεστούν κάποιοι, αλλάζει με έναν άλλο νόμο. Αυτό λέει η Διεθνής Ένωμη Τάξη. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να οθήσουμε τα πράγματα. Μέσα από την νόμιμη οδό, μέσα από κινήσεις οι οποίες είναι παραδεκτές σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Μέχρι να μας αποδείξουν ότι η κοινωνία αυτή δεν είναι ευνομούμενη. Οπότε τότε όλα αλλάζουν.